Εδώ έχουμε και Στέλιο Ρόκο αργότερα. Θα γίνει χαμός, πανικός. Θα ξεκινήσω, γιατί μετά έχουμε και κάποια θέματα της επικαιρότητας. Πρώτα από το μεγάλο δώρο της Παρασκευής. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Γιατί εμείς είπαμε, όταν δίνουμε δώρα, δίνουμε δώρα. Και έχω πει, μη μου φέρετε τσίπικο δώρο για τους τηλεθεατές. Παίρνουν που παίρνουν, δίνουν 2 ευρώ και πόσο είναι τόσο το τηλεφώνημα ή το μήνυμα, τουλάχιστον να διεκδικούν δωράρες. Έχουμε και λέμε. Ένας θα πάρει το χιλιάρικο σε μία ώρα όλα αυτά, έτσι, στο τέλος εκπομπής. Ένας παίρνει το χιλιάρικο και ο άλλος παίρνει. Τι παίρνει ο άλλος. Ο ένας το χιλιάρικο και ο άλλος αυτή την πλυντηριάρα τη θεϊκή, σε αυτό το χρώμα το υπέροχο, το μπορντό, άμα το δείτε από κοντά, γυαλίζει κιόλας. Και ποια δεν θα ήθελε να έχει ένα τέτοιο πλυντήριο. Είναι οκτάκυλο και έχει, παρακαλώ, 12 χρόνια εγγύηση το πλυντήριο αυτό στο Μοτέρ. Αυτό δίνουμε δώρο μαζί με το χιλιάρικο σήμερα. Και τα δύο. Να θερμοευχαριστήσουμε τον κύριο Καρόνι με τα γνωστά καταστήματα ηλεκτρικών ειδών. Να τον χίλιο ευχαριστήσουμε, διότι δεν μας δίνει απλά έτσι ένα δωράκι να δώσουμε. Πάρε μια ηλεκτρική συσκευή, δίνει πλυντηριάρες, δίνει 5-5 τις ηλεκτρικές συσκευές. Έτσι είναι. Ανοίχτο χέρις. Πάμε, 90-11-51-51-51. 90-11-51-51-51. 1000 ευρώ μετρητά σήμερα και ένα πλυντήριο ρούχων. Αυτό είναι το δώρο μας. Σε λίγο Στέλιος Ρόκος κοντά μας. Και θα γνωρίσουμε δύο γυναίκες, οι οποίες λόγω της θρησκείας τους, λόγω των θρησκευτικών τους πεπιθήσεων, έχουν αποφασίσει να μείνουν αγνές μέχρι το γάμο. Η μία είναι 35. Θέλει να διατηρήσει την αγνότητά της. Και η άλλη είναι 25. Την παρθενία της εννοώ. Η Χριστίνα και η Ναταλία έχουν αποφασίσει να μείνουν αγνές μέχρι το γάμο. Δεν θα συγκρίνω τον άντρα μου με τους πολλούς προηγούμενους που θα μπορούσα να είχα, ας πούμε. Με σεβασμό δέχονται ότι είμαι παρθένα. Έρχονται στο στούντιο και μιλούν για την επιλογή τους. Λοιπόν, επίσης δύο ειδήσεις από την επικαιρότητα. Θα δούμε σε λίγο περισσότερα για το θέμα της απαγωγής. Σας είπαμε χθες για μια απαγωγή πολύ περίεργη. Συνελήφθησαν 7 άτομα. Ως εγκέφαλος κατηγορείται ένας 72χρονος πατέρας 2 αστυνομικών. Απήγαγαν ένα 26χρονο. Η μητέρα του είναι επιστήμονας, τη ζητούσαν 500 χιλιάρικα. Και τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ, στις καταθέσεις τους έχουν πει ότι ο γιος της γυναίκας ήταν μέσα στο κόλπο, έχουν πει κάποιοι. Ο γιος της γυναίκας, δηλαδή ότι έχουν πει κάποιοι ότι ήρθε ο νεαρός
Και μας είπε να τον αρπάξουμε για να ζητήσουμε από τη μάνα του τα λεφτά. Αυτά τα έχει πει ο φερόμενος ως εγκέφαλος της υπόθεσης. Ήρθε δηλαδή ο 26χρονος και είπε ότι από τη μάνα θέλω να τη ζητήσετε, ξέρω ότι έχει λεφτά, θέλω να τη τα πάρουμε. Αυτή είναι μια εκδοχή, η εκδοχή κάποιων κατηγορούμενων. Τώρα δικαιοσύνη θα κρίνει αν αυτά ευσταθούν ή όχι. Θα δούμε σε λίγο το θέμα της απαγωγής, όπως επίσης σε λίγο θα δούμε πόση προσοχή χρειάζεται με τα ζώα. Πόση προσοχή τα ζώα που τα λατρεύουμε, που είναι μέλη της οικογένειάς μας. Ένα 8χρονο παιδάκι ήταν στο σπίτι ενός φίλου. Παίζανε τα δύο παιδάκια εκεί έξω στον κήπο με ένα σκύλο. Και το σκυλί επιτέθηκε στο παιδί και κυριολεκτικά ξέσκισε το πρόσωπο του παιδιού. Του έχει αφαιρέσει κομμάτι από το... κόντεψε να φτάσει στον εγκέφαλο, κομμάτι από το κεφάλι. Διαφημίσεις και σε λίγο περισσότερα. Ποιος θα κάνει το βήμα, ποιος? Ανατρεπτικός, ασυμβίβαστος, ειλικρινής. Ποιος θα πει όσα νιώθει, ποιος? Ο Στέλιος Ρόκος έρχεται στο πλατό της εκπομπής και μιλά για όλα. Τι λένε οι φίλοι του για εκείνον? Μόνο υγεία να έχει αυτός και οι οικογένειές του, γιατί είναι και πολλές οικογένειες που έχει κάνει. Τι να πω, σε κάτι πρέπει να πω και πω. Να ήσουν εσύ, ας μου λέγεσαι. 8χρονος δέχτηκε άγρια επίθεση από σκύλο. Το νεαρό αγόρι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ζωντανή σύνδεση με τη μητέρα του. Λοιπόν, τώρα ένα θέμα για να δούμε πόσο πολύ προσεκτικοί πρέπει να είμαστε με τα ζώα. Ένα ζώο, ένα σκυλί είναι πάντα ένα σκυλί. Όσο καλό και να είναι, όσο να έχει καλή σχέση με τα παιδιά, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα 8χρονο αγοράκι ήταν σε ένα φιλικό σπίτι με τους γονείς του. Έπαιζε με ένα φίλο του έξω στον κήπο με ένα σκυλί. Το σκυλί επιτέθηκε στο παιδί, με μανία του προκάλεσε εκτεταμένα τραύματα και στο προσωπάκι του και στο κεφάλι. Θα συνδεθούμε με το νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Εκεί είναι η κυρία Ελένη, η μητέρα του 8χρονου. Περαστικά σας, περαστικά στο παιδάκι σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Θέλετε να μας πείτε πώς έγινε το περιστατικό? Την Κυριακή το πρωί είχαμε πάει σε μια φίλη μου στο σπίτι. Έχω 4 παιδάκια και παίζανε όλα μαζί μπάλα απ' έξω. Στο σκυλί ήταν δεμένο, αυτό δεν το είπαμε. Μάλλον δεν κατάλαβε πόσο πλησίασε το μωρό, δεν ξέρω. Και τον έπιασε, τρέξαμε και οι δύο απ' έξω, το χτυπούσαμε επί ένα πεντάλεπτο, γιατί δεν τον άφηνε. Τον πήραμε και ήρθε το ΕΚΑΒ και τον πήγε στο νοσοκομείο. Εκεί είχε κρεμάσει το ένα μάγουλο του που πειράχτηκε και ένα νεύρο εδώ πέρα στο χείλη του. Του πήρε κομμάτι από πάνω εδώ, από το κεφάλι του, αλλά ευτυχώς δεν πείραξε τίποτα στο μυαλό και αυτά. Έχει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα από πίσω που πιάνει όλο το κεφάλι, που το ράψανε. Ράματα στη μύτη όλο εδώ, εδώ πέρα, εδώ πέρα. Εδώ έχει τη μεγάλη ζημιά. Κάτω αυτή να μας χάλει το ένα πλευρό όλο, ευτυχώς που δεν τρύπησε το πνεύμα, να μας είπαν οι γιατροί. Πολλά σγρατσουνιές και τραύματα πίσω στην πλάτη και στην κοιλιά. Πήγαμε στο νοσοκομείο να τον φτιάξουν λιγάκι, γιατί δεν μπορούσε να κάνουν κάτι ησυχείο επειδή ήταν από σκύλο. Και τηλεφωνήσανε το ΕΚΑΒ να έρθει να τον πάρει και δεν ήρθε, γιατί είπανε πως δεν είναι σε κίνδυνο η ζωή του. Oh. Και έπρεπε να φύγουμε με ένα αεροπλάνο της γραμμής που έφευγε 7 και 10. Ήρθαμε εδώ πέρα μέχρι να τον φτιάξουν, να τον βάλουν σε δωμάτιο. 11 η ώρα έγινε το χειρουργείο. Στις 3-4 η ώρα κάπου εκεί που βγήκε ο χειρούργος, μας είπε πως τόδεσε το νεύρο, αλλά αργήσαμε να έρθουμε,
Δηλαδή τώρα δεν ξέρουμε άμα θα λειτουργήσει τον Εύρο. Κάθε μέρα πάμε και όλο εδώ πιο καλά. Εδώ στο σταματάκι του λέτε. Είναι νεύρο που επηρεάζει την κίνηση του στόματος. Στο στόμα, εδώ. Επηρεάζει την κίνηση του στόματος, τον νεύρο. Ναι, δηλαδή άμα υπάρχει. Δεν κολλήσει, άμα δεν... Το έχουν ράψει, αλλά άμα δεν πιάσει, μπορεί να μην έχει έκφραση από μία πάντα. Και περιμένω. Τι σκυλί ήταν αυτό, ήξερε η οικογένεια ότι είναι πάρα πολύ άγριο αυτό το σκυλί, είχε... Η συγκεκριμένη μου είπε πως δεν είχε επιτεθεί σε κανέναν, αλλά είναι δύσκολο να το... Δεν το άφηνε το παιδάκι. Του έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Πήγε η μπαλίτσα και πήγε να την πιάσει, είπατε παίζανε ποδόσφαιρο. Έπεσε η μπαλίτσα κοντά στο σκυλί και πήγε το παιδάκι σας να την πιάσει. Ναι, ήταν και ο άλλος μου γιος δίπλα του, το πιο μικρό, το 5. Και έπιασε το πιο μεγάλο. Και δεν τον άφηνε κιόλας. Αυτό είναι το κακό. Και εμείς που το χτυπούσαμε, γιατί πήγε και τον πήρα αγκαλιά και να προσπαθήσουμε να... Δεν τον άφηνε. Επί 5 λεπτά. Επί 5 λεπτά προσπαθούσατε να ανοίξετε το στόμα του σκυλού, να αφήσει το παιδάκι σας. Ναι. Πολύ μεγάλο σκύλος είναι. Δεν τον άφηνε καθόλου. Δεν τον άφηνε. Του κάνει μεγάλη ζημιά. Αχ, τι να πω. Είσαστε εκτός Αθηνών από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Είσαστε στη Χίο. Είμαστε από Χίο. Και εκεί δεν μπορούσε να γίνει κάτι στο νοσοκομείο άμεσα. Έπρεπε να έρθει στην Αθήνα. Αυτό είναι. Του κάνανε τις πρώτες βοήθειες, τα ψιλοράψανε, ας πούμε, να μην είναι τόσο ανοιχτά τα τραύματα. Του τα καθαρίσανε όσο μπορούσανε. Και ειδοποίησανε το ΙΚΑΦ, παρακάλεσανε να έρθουν να τον πάρει, δεν έρχονταν. Και έπρεπε να φύγουμε στις 7 και 10. Του βάζανε αντιβίωση, του βάζανε ορό, του τον καθαρίζανε. Τον περιποιήθηκαν, δεν μπορώ να πω στοιχείο, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Για το παιδάκι. Και ήρθαμε εδώ και έγινε 11 η ώρα το χειρουργείο. Φαντάζομαι μικρούλης δεν... έχει κοιταχτεί στον καθρέφτη. Όχι, το ζητάει. Θέλει να δει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Ναι. Έχετε κάποιο ψυχολόγο κοντά σας? Ναι. Ευτυχώς τώρα. Σιγά, είναι ακόμα αρχή. Τι σας λέει ο ψυχολόγος? Δηλαδή πρέπει να δει τον εαυτό του, πρέπει να πρέπει να αποφευθεί αυτό, πρέπει να γίνει σιγά-σιγά. Ναι, πρέπει να γίνει σιγά-σιγά αυτό το πράγμα. Εντάξει, σιγά-σιγά θα αρχίζει και μιλάει, τα θυμάται όλα και τα λέει. Σιγά-σιγά, εντάξει. Να του δίνουμε κουράγιο, να του πούμε πώς έχει περάσει, πώς έγινε. Εντάξει. Αυτά να του λέμε. Έτσι είναι. Και υπομονή. Για ό,τι χρειαστείτε, εμείς θα είμαστε κοντά σας. Καλή δύναμη σε όλη την οικογένεια και στο μικρούλι αυτό που έχει πολύ δρόμο μπροστά του μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία του. Και σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε να μιλήσετε στην εκπομπή στέλνοντας και ένα μήνυμα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα ζώα είναι μεν κατοικίδια, τα σκυλιά, τα έχουμε, είναι φυλακές, θέλουν όμως και πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή από τους ιδιοκτήτες. Ο ιδιοκτήτης του ζώου πρέπει να ξέρει πώς είναι το σκυλί του. Έτσι. Πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει με αυτό. Πρέπει να προστατεύει και τους καλεσμένους του. Δηλαδή, είναι μια ιστορία που έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ κουράγιο. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πω, σοκ το παιδάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικαστήρια, διότι έχουμε αυτή την πάρα πολύ περίεργη υπόθεση της απαγωγής. Πολύ περίεργη υπόθεση. Ακούμε ότι η απαγωγή είχε γίνει τον Αύγουστο. 26χρονος τώρα, νεαρός. Εν ζωή μόνο η μάνα. Η μάνα του, μεγάλη γυναίκα, επιστήμονας η μάνα. Εδώ, στην Αττική, γίνεται πολύ.
Εκείνη η απαγωγή τον Αύγουστο, της λένε της γυναίκας μην πεις τίποτα στην αστυνομία, δώσε μας τα λεφτά, 500 χιλιάρικα ζητούσαν, δώσε μας τα λεφτά, αλλιώς να σκοτώσουμε. Φοβάται η γυναίκα, δεν λέει αρχικά τίποτα στην αστυνομία. Για πολλές μέρες. Στην αρχή μίλαγε με το παιδί, της περνάνε 10 μέρες, χάνει επικοινωνία, πάει στην αστυνομία. Μαθαίνουμε τώρα, Οκτώβρη μήνα, μέσα Οκτώβρη, συλλαμβάνονται 7 για την απαγωγή. Ο 26χρονος το θύμα πουθενά. Δεν το έχουν βρει το παιδί ακόμα. Αρχίζει η αστυνομία να πιστεύει ότι δεν ζει. Ψάχνει. Αρχίζουν να χάνονται οι ελπίδες. Πάνε τώρα τους 7 στα δικαστήρια και αρχίζουν να λένε διάφορα πράγματα τα οποία γύρουν πολλά ερωτήματα. Πάμε να δούμε τον Γιώργο το Σόμπολο. Είναι περίεργη υπόθεση. Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Σας είχα πει και χθες ότι τα πράγματα είναι λίγο μπλεγμένα και οι αστυνομικοί ακόμη και αυτοί δεν γνωρίζουν το γεγονός ότι από τις αρχές Αυγούστου που έχει γίνει η απαγωγή μέχρι και σήμερα δεν χαρίζουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολύ μπερδεμένη ιστορία. Να σας πω τώρα τι καταρχήν σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή οι 7 συλληφθέντες οι οποίοι αθολογούνται για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ότι δηλαδή απήγαγαν τον 26χρονο. Να σας πω καταρχήν, ο 72χρονος, ο οποίος φαίνεται να είναι ο εγκέφαλος της συμμορίας. Ο πατέρας των δύο αστυνομικών. Ακριβώς. Ναι. Ο πατέρας των δύο είναι ενεργοί αστυνομικών, ναι. Οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση ή δεν είχαν καθόλου γνώση με την υπόθεση. Ναι. Αυτό είναι τεκμηριωμένο. Φαίνεται λοιπόν ως εγκέφαλος πήρε και σύμφωνα με τις πληροφορίες που το έχουμε συγκεντρώσει ως τώρα. Ενώπιον τον ανακριτή υποστήριξε ότι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε την ιδέα για την απαγωγή, ήταν ο ίδιος ο 26χρονος. Αυτός δηλαδή υποστήριξε ο κατηγορούμενος ότι τον πλησίασε λόγω της σχέσης που είχαν ως οικογένεια, είχαν φιλικές σχέσεις η οικογένεια του 26χρονου με τον 72χρονο. Αυτός λοιπόν τον προσέγγισε και του είπε ότι επειδή η μάνα του έχει πολλά λεφτά, να σταθετήσουν την απαγωγή για να μπορέσουν να τις τα πάρουν. Αυτά πάντα είναι λόγια του 72χρονου στον ανακριτή. Να δούμε λοιπόν, έχουμε φτιάξει κάποιες καρτούλες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσες εσύ Γιώργο από το αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ. Φέρεται λοιπόν να έχει καταθέσει, λένε οι πληροφορίες, ο 72χρονος, ότι ο 26χρονος και θύμα της απαγωγής είπε ο κατηγορούμενος, μου ζήτησε να στήσουμε την απαγωγή. Αυτό είναι το πρώτο. Τι άλλο είπε αυτός? Τι άλλο έτσι είπε? Ακριβώς. Επίσης, είπε ότι στις 9 του μήνα είχε κληθεί το ραντεβού ανάμεσα στον 26χρονο και τους υποτιθέμενους απαγωγής, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του 72χρονου, ότι λέγοντας ότι παίρνοντας ως δεδομένο ότι πρόκειται για μια στημένη απαγωγή. Ναι. Το ραντεβού λοιπόν κλείστηκε στις 9 Αυγούστου. Ο 26χρονος είπε στη μητέρα του ότι φεύγει από την επαρχία, ήταν στην Πελοπόννησο στο εξωτερικό τους και της είπε ότι πρέπει να πάω στην Αθήνα, στην Καλλιθέα, σε ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Να πούμε δε ότι είναι θετός γιος, γιατί εχθές μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση το εξής. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι η μάνα είναι μεγάλης ηλικίας, δηλαδή είναι 72 χρόνων η γυναίκα. Επιστήμων. Και σοβαρή επιστήμων, λαμπρή επιστήμων. Πολύ καλή στον τομέα της. Δεν θέλω να πω στο σε τι δραστηριοποιείται, για να μην φωτογραφίσω τους κατηγορούμενους, τον κατηγορούμενο, την οικογένεια. Η μαμά είναι 72. Ο γιος, ο απαχθής, είναι 26. Λέω λοιπόν στα παιδιά, στους συνεργάτες μου, λέω, μα πόσο χρόνο τον έκανε αυτή η γυναίκα, μα τον έκανε σε μεγάλη ηλικία αυτό το παιδί, για να, σε αρκετά μεγάλη, σε προχωρημένη ηλικία. Σήμερα λοιπόν μαθαίνουμε ότι δεν είναι, είναι φετός γιος της επιστήμονος, ο 26χρονος. Για συνέχισε, Γιώργο. Και το μάθαμε αυτό από τις πληροφορίες του δικαστικού ρεπορτάζ. Είναι όλα αυτά προκύπτουν από αυτά που είπανε οι κατηγορούμενοι. Ναι, Γιώργο. Και συνέχισε, λοιπόν, και εκεί είχαμε μείνει ότι έφυγε από το εξωτερικό του σπίτι στην Πελοπόννησο και ήρθε στην Αθήνα για το προγραμματισμένο ραντεβού. Mm-hmm. Αυτά στις 9 του μήνα. Στις 10 του μήνα, ένας άγνωστος καλεί στο κινητό τηλέφωνο την μητέρα του 26χρονου
και της λέει ότι ο γιος σας έχει πέσει θύμα παγωγής, τον έχουμε απαγάγει, θέλουμε 500.000 για να τον αφήσουμε ελεύθερο. No. Μάλιστα απείλησε την μητέρα να μην ειδοποιήσει τους αστυνομικούς, διότι θα τον σκοτώσουν. Μάλιστα. Ακολούθησαν στη συνέχεια 5 τηλεφωνικές επαφές ανάμεσα στους απαγωγείς και την μητέρα. Σε αυτές τις τηλεφωνικές συνομιλίες υπήρξε και τηλεφωνική παρέμβαση, ας πούμε έτσι, του 26χρονου, ο οποίος της είπε, ξέρει ότι είναι καλά και τη δώσω τα χρήματα για να μπορέσω να ξεφύγω. Όλες αυτές τις ημέρες, θέλω να διευκρινίσουμε εδώ πέρα, σύμφωνα πάντα με τα όσα υποστηρίζει ο 72χρονος στον ανακριτή. Η γυναίκα, η 72χρονη, πλησίασε τον 72χρονο, επειδή ο ίδιος είχε υποστηρίξει στο παρελθόν ότι έχει πρόσβαση στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Εργαζόταν παλαιότερα, 72χρονος, στην αμερικανική βάση, η οποία όμως εκκλείσε και πολλά χρόνια. Ως υπάλληλος όμως, δεν είχε καμία σχέση με την ασφάλεια, με security ή οτιδήποτε άλλο. Όμως είχε περάσει την εντύπωση στους γύρω του ανθρώπους ότι έχει σχέση με τις μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής. Και για αυτόν τον λόγο η 72χρονη τον προσέγγισε και του ζήτησε την άποψή του τι να κάνει. Έτσι υποστηρίζει πάντα ο 72χρονος. Ο ίδιος, όπως λέει, τη ζήτησε να δώσει τα χρήματα στους απαγωγείς, να μην καλέσει την αστυνομία, και αυτός, ο ίδιος ο 72χρονος, όταν οι απαγωγείς πάρουν τα χρήματα θα τους παρακολουθεί και θα τους εμβολήσει με το αυτοκίνητό του. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει. Την 72χρονη φαίνεται πως έκανε εντύπωση το γεγονός ότι επέμενε ο 72χρονος δώσε τα χρήματα, γιατί αλλιώς δεν θα έχει καλό τέλος ο γιος σου. Της έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Τότε ενημέρωσε την αστυνομία. Μόλις λοιπόν ενημερώθηκε η αστυνομία, χάθηκαν και τα ίχνη του 26χρονου. Ούτε η απαγωγή πήρε τηλέφωνο ξανά, ούτε ο 26χρονος ακούστηκε στο τηλέφωνο. Οι αστυνομικοί ψάχναν για αρκετές ημέρες την υπόθεση και ενημερώθηκαν από την μητέρα του θύματος για όλα για τα άτομα του κοντινού της περιβάλλοντος, το οποίο ήταν συγγενείς, φίλους, αυτούς ο οποίος δηλαδή είχε επαφή και τους είχε αναφέρει το πρόβλημά της. Άρα το στοίχημα τώρα της αστυνομίας είναι να βρουν τον 26χρονο. Κανείς δεν έχει τίποτα παραμικρό. Να ελπίσουμε όλοι ότι είναι καλά στην υγεία του, να ελπίσουμε όλοι ότι είναι εν ζωή το παιδί και ότι είναι καλά μετά από τόσο καιρό που έχει εξαφανιστεί. Και το μεγάλο στοίχημα των αστυνομικών είναι να εντοπίσουν, να ανακαλύψουν πού βρίσκεται ο γιος της γυναίκας αυτής. Γιώργο. Έτσι ακριβώς. Ναι, Γιώργο. Και μια τελευταία διακρίνηση, αν το επιτρέπετε. Ναι. Οι υπόλοιποι έτσι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι ο εγκέφαλος της απαγωγής ήταν ο 72χρονος. Όμως, ο 72χρονος υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλος και αυτός που τον αγκαιρονιστικά ήταν ο 26χρονος. Ο νεαρός. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο, για τις πληροφορίες. Λοιπόν, σε λίγο Στέλιος Ρόκος κοντά μας. Σε λίγο Στέλιος Ρόκος. Και πριν συνεχίσουμε και δούμε άλλα θέματα, θέλω να πω για το διαγωνισμό. Χρονόμετρο έχουμε σήμερα. Βεβαίως έχουμε χρονόμετρο. Σε μία ώρα και τέσσερα λεπτά. 1.000 ευρώ μετρητά για ένα νικητή από εσάς. 1.000 ευρώ μετρητά. 90-11-51-51-51. Και ο δεύτερος νικητής θα πάρει ένα πλυντήριο. Μα ένα πλυντήριο θεϊκό. Πάμε να το δούμε το πλυντήριο που δίνουμε δώρο. Είναι ένα πλυντήριο από τα καταστήματα του κυρίου Καρόνη. Με 12ετή εγγύηση, χωρητικότητα 8 κιλών, 1.400 στροφές. Μια εξαιρετική ηλεκτρική συσκευή από μας για σας, για το δεύτερο νικητή. Ο πρώτος, 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ μετρητά. 90-11-51-51-51. Ή μέσω SMS, τα φένα κενό, το όνομα τεπώνυμό σας, το 54-9-90. Και θα γνωρίζετε σε μία ώρα και τρία λεπτά αν θα είστε εσείς ένας από τους δύο νικητές. Θα γνωρίσουμε πρώτα την Ναταλία και τη Χριστίνα. Η Ναταλία είναι 25 ετών και η Χριστίνα... Συγγνώμη, η Ναταλία είναι 35 ετών και η Χριστίνα 25. Έχουν κάτι ξεχωριστό. Λόγω των θρησκευτικών τους πεπιθήσεων και την αφοσίωσή τους στο Θεό, έχουν αποφασίσει ότι μέχρι να παντρευτούν θα παραμείνουν παρθένες, θα παραμείνουν αγνές.
Πάμε να τις γνωρίσουμε στο βίντεο και σε λίγο θα έρθουν εδώ να κάτσουν κοντά μας. Είναι νέες, σύγχρονες γυναίκες οι οποίες έχουν επιλέξει να απέχουν συνειδητά από την ερωτική επαφή. Είναι προτεστάντισες, αλλά όπως λένε από προσωπική επιλογή, αποφάσισαν να ακολουθήσουν πιστά το δρόμο του Θεού και να έχουν ολοκληρωμένες σχέσεις μετά το γάμο. Η Ναταλία είναι 35 ετών και υποστηρίζει ότι δεν θα έρθει σε σεξουαλική επαφή μέχρι να παντρευτεί. Έχω επιλέξει να ζω με τη ζωή που να μην κάνω σεξ πριν το γάμο. Η πρώτη αιτία γι' αυτό είναι επειδή στη ζωή μου είχα ανθρώπους και παραδείγματα που είδα και τα παραδείγματα αυτά ήταν πάρα πολύ δυνατά για μένα. Ο άνδρας που θα αγγίξει την καρδιά της θα τον αφήσει, λέει, να αγγίξει και το κορμί της. Η γυναίκα ψάχνει αγάπη περισσότερο. Δεν έχει κάνει ποτέ τη σχέση. Υπάρχουν, λέει, πειρασμοί, αλλά αν έχει στόχο την αγνότητα, τους νικάς. Στους άνδρες που την πλησιάζουν ερωτικά, τους λέει αμέσως την απόφασή της να μείνει αγνή μέχρι το γάμο. Και εκείνοι σέβονται την επιλογή της. Οι άνδρες αντιδράνε διαφορετικά. Αλλά να σας πω ότι περισσότεροι από αυτούς με σεβασμό δέχονται ότι είμαι παρθένα. Με σεβασμό. Πήρα απόφαση να μην έχω σεξουαλική επαφή πριν το γάμο μου. Η Χριστίνα είχε την πρώτη και την τελευταία της σεξουαλική επαφή όταν ήταν 15 ετών. Στα 15 μου έκανα την πρώτη μου σεξουαλική επαφή. Στα 18 μου πήρα την απόφαση ότι δεν θέλω να ζω έτσι και σήμερα είμαι 23 και έχω 5 χρόνια να κάνω σεξουαλική επαφή ώσπου να παντρευτώ. Η απόφαση της Χριστίνας λέει ότι έχει μόνο πλεονεκτήματα. Σίγουρα θα έχω στο μέλλον μια πολύ υγιή οικογένεια. Δεν θα συγκρίνω τον άντρα μου με τους πολλούς προηγούμενους που θα μπορούσα να είχα, ας πούμε. Η Ναταλία και η Χριστίνα είναι μέλη ενός συλλόγου του Κέντρου Ανάπτυξης Προσωπικότητας και Μεταμόρφωσης Κοινωνίας. Η Ναταλή είναι η πρόεδρος του συλλόγου. Είμαστε υπέρ των ισχυρών οικογενειών, υπέρ την αγνότητα πριν από το γάμο. Τα περισσότερα μέλη του συλλόγου είχαν σεξουαλικές εμπειρίες στο παρελθόν, αλλά τώρα έχουν πάρει την απόφαση να απέχουν μέχρι να παντρευτούν. Πριν από 5 χρόνια πήρα απόφαση να μην έχω σεξουαλική επαφή. Η Τατιάνα είχε σχέση στο παρελθόν και πληγώθηκε. Γι' αυτό τώρα περιμένει τον άντρα που θα την αγαπήσει και θα τη σεβαστεί. Όταν έκανα σεξ ένιωθα ότι σκορπούσα τον εαυτό μου. Τώρα, χωρίς το σεξ, νιώθω ότι είμαι άνθρωπος ευτυχισμένος. Καλωσορίζουμε την Ναταλία και τη Χριστίνα στο στούντιο. Καλώς ήρθατε. Είχαμε και άλλη μια συνάντηση τηλεοπτική στο παρελθόν, όταν ήσουν μικρότερη, Χριστίνα. Λοιπόν, Χριστίνα, συνεχίζεις πιστή στις αρχές σου. Ξεκινάω από τη μικρότερη. Το πάω αντίστροφα αυτή τη φορά, είσαι προτεστάντισσα, έτσι. Είσαι χριστιανή και χριστιανοί προτεστάντες είστε. Από θέμα, ας πούμε, θρησκείας, ναι, αυτό ονομάζεται προτεστάντισσα. Θέλω να σε ρωτήσω εάν αυτό, η επιλογή που έχεις κάνει, το να απέχεις τελείως από την σαρκική επαφή, αν αισθάνεσαι ότι σαν νέα κοπέλα, είσαι μια πολύ όμορφη και πολύ νέα κοπέλα, ευχαριστώ, αν σου στερεί από τη σχέση, γιατί θα έρθει η ώρα να κάνεις κάποια σχέση που μπορεί να μην καταλήξει σε γάμο. Αν σου στερεί από τη σχέση την ολοκλήρωση. Ολοκλήρωση από ποια άποψη? Την ολοκλήρωση της σχέσης, δηλαδή. Έχεις σχέση με κάποιον. Αυτός ο κάποιος δεν έχει ακόμα αποφασίσει να σε παντρευτεί. Πάτε βόλτα, σε κρατάει από το χεράκι, σε παίρνει αγκαλίτσα, ό,τι κάνουν τα ζευγαράκια. Από εκεί και πέρα όμως, δεν αισθάνεσαι ότι αν δεν έρθει η ώρα κάποια στιγμή να κάνετε και έρωτα, ότι η σχέση αυτή δεν ολοκληρώνεται για να περάσετε στο γάμο? Εννοείται πως ο άνθρωπος με τον οποίο θα κάνω κάποια σχέση
εννοείται μία προϋπόθεση για να ξεκινήσει αυτή η σχέση. Πρέπει να έχει το σκοπό ότι εμείς θα είμαστε μαζί, θα παντρευτούμε. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα δεν ξεκινάω και όλα σχέσεις, καταλαβαίνετε. Γιατί ποιος είναι ο λόγος να ξεκινήσεις μία σχέση ενώ δεν ξέρεις πού θα καταλήξεις. Καλύτερα για μένα είναι να ξοδέψεις αυτό το χρόνο, να μπορείς να αναπτύσσεσαι σαν προσωπικότητα, mm-hmm. να μπορείς να σπουδάζεις, να μπορείς να κυνηγάς τα όνειρά σου, ναι? mm-hmm. να ξέρεις ποιος είσαι, να ξέρεις πού πηγαίνεις, τι θέλεις από τη ζωή. Και μάλιστα τότε, στο καλύτερο χρονικό διάστημα, θα έρθει εκείνος που πρέπει. Να σε ρωτήσω κάτι όμως. Επειδή η κοινωνία έχει εξελιχθεί και έχει προχωρήσει και η Ορθοδοξία επίσης κάποτε έλεγε τα ίδια. Βέβαια, δική σας θρησκεία, πολλές θρησκείες υποστηρίζουν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή και η δική μας θρησκεία λέει κανονικά ότι πρέπει η γυναίκα πριν το γάμο να αναγνεί, να μην έχει κάνει σεξ. Mm-hmm. Αυτό ισχύει στη δική μας θρησκεία. Ας τα αν δεν το εφαρμόζουμε πλέον. Η κοινωνία έχει εξελιχθεί. Δηλαδή, για να γνωρίσεις κάποιον, θέλει καιρό. Εσύ λες ότι θα πρέπει να ξέρει από την αρχή ότι θέλει να παντρευτεί. Δεν θα πρέπει να είστε καιρό μαζί, να κάνετε σχέση, να σε γνωρίσει, να ξέρεις ότι σου ταιριάζει και του ταιριάζει και στον έρωτα. Γιατί ο έρωτας, όπως λένε και όλοι οι ψυχολόγοι, η ερωτική επαφή, εκτός από την πνευματική, είναι και αυτό ένα θέμα πάρα πολύ ουσιαστικό στη σχέση. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός ερωτικά να μην είναι ο ιδανικός σύντροφος, δηλαδή να είναι πνευματικά, να είστε κοντά, να είστε ερωτευμένοι, να είστε καλοί φίλοι, αλλά ερωτικά να μην ταιριάζεται. Αυτό δεν θα mm-hmm. πρέπει να το γνωρίζεις πριν αποφασίσεις να ζήσεις για πάντα κοντά του. Αναφέρατε κάτι πολύ σημαντικό στην αρχή της ερώτησης κιόλας, ότι σε πολλές θρησκείες, σε όλες μάλιστα, υπάρχει αυτό το ότι πρέπει να είσαι αγνός ναι. πριν το γάμο και άλλο είναι το ότι δεν το τηρούμε. Ναι. Πολύ σωστό, δεν το mm-hmm. τηρούμε. Οπότε εδώ πέρα, όσο αφορά αυτό το θέμα, ναι, όπως βλέπουμε, βάσει της στατιστικής κιόλας, ότι δεν είναι η θρησκεία που σε κάνει να κρατηθείς μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει η θρησκεία την δύναμη. Δεν παίρνεις τη δύναμή σου από εκεί, mm-hmm. για αυτή την απόφαση και για αυτό το τρόπο ζωής. Ναι. Αλλά αυτό που σου βοηθάει, αυτό που σου δίνει την δύναμη να ζήσεις έτσι και να βαδίσεις σε αυτό το μονοπάτι, ναι, είναι η προσωπική επαφή με τον Θεό. Η προσωπική συνάντηση, θα έλεγα. Όχι η θρησκεία. Γιατί κι εγώ, σαν Χριστίνα, πάντα από μικρή πήγαινα εκκλησία, έβαζα κεριά, ναι, προσευχόμουν στις εικόνες, ναι. για τους γονείς μου, για όλα. Αλλά γιατί στα 15 όμως έκανα αυτή την κίνηση και μετά στα 18 άλλαξα. Ναι, αλλά σε ρώτησα κάτι άλλο. Παίρνεις την απόφαση κάποιον να τον παντρευτείς. Αποφασίζεις να είσαι για πάντα μαζί του. Σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες μελέτες επιστημονικές, ψυχολόγοι όλοι λένε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του γάμου είναι το σεξ. Mm. Ένα σημαντικό mm. κομμάτι, το σεξ. Η σαρκική επαφή, η ερωτική επαφή που γίνεται, είναι σημαντικό κομμάτι. Εάν εσύ δεν έχεις κάνει έρωτα με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί λες ότι εγώ δεν θα έχω κάνει έρωτα και εσύ θέλω να μείνω παρθένα. Εσύ κιόλας είσαι παρθένα. Ναι. Πώς θα ξέρεις ότι θα είναι καλό αυτό το κομμάτι του έγαμου βίου? Γιατί όταν έχεις αλλάξει κάποιους συντρόφους, καλά δεν λέμε ένα. Σέρνεσαι στα κρεβάτια μέχρι να παντρευτείς. Αλλά αν έχεις μία ερωτική εμπειρία με συγκεκριμένους συντρόφους, καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που σου αρέσει στον έρωτα, τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει, τι είναι αυτό που είναι το καλύτερο για σένα. Αν δεν έχεις καμία εμπειρία, θα είσαι με έναν άντρα και θα ξοδέψεις τη ζωή σου σε αυτό το κομμάτι χωρίς να έχεις εμπειρία. Εδώ θα ήθελα να πω ότι η οικογένεια, όταν θέλω να φτιάξω οικογένεια, ναι. λέμε τώρα, βασίζεται όχι στην σεξουαλική επαφή, αλλά πάνω στην αγάπη. Και ξέρουμε ότι έρωτας είναι μία φόρμα της αγάπης που ναι. υπάρχει, σαρκική. Mm-hmm. Και άμα βασιζόμαστε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και αφήνουμε
υπόλοιπα. Μετά μπορούμε να είμαστε στην οικογένεια, να κάνουμε σεξ, αλλά άμα δεν υπάρχει αγάπη και ο άνθρωπος δεν ζει με αγάπη, δεν ξέρει πώς να την κρατήσει, πώς να τη χωρίσει, πώς να τη δώσει. Και εδώ βλέπουμε πολλούς χωρισμούς. Ακόμα και άνθρωποι δοκίμασαν σεξ πριν το γάμο, παντρεύτηκαν και μετά χωρίζουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένας βαθμός. Και νομίζω η θρησκεία που λέει ότι η γυναίκα πρέπει να είναι αγνή έτσι, πριν το γάμο, δεν πήρε από μόνη της αυτό το πράγμα. Είναι 10 εντολές του Θεού, λέμε. Και ο Θεός που μας έφτιαξε σαν ανθρώπους ήξερε ότι θα έχουμε επαφή σεξουαλική και είναι κάτι το πολύ κρυμμένο πράγμα. Είναι όταν παντρευόμαστε, μπαίνουμε σε μια διαθήκη, δύο άτομα. Είναι διαθήκη. Αλλάζουμε όταν πάμε έχουμε σεξουαλική επαφή, αλλάζουν τα αίματα μας. Το αίμα του άλλου, ενώ ο άνθρωπος μπαίνει στο άλλο, έτσι. Και δεν είναι διαθήκη. Ναι, αλλά και η στιγμή της διαθήκης, η ώρα που είναι καλή. Δηλαδή, αν δεν... Περισσότερες φορές... Δεν είναι μόνο όλα στο μυαλό. Θα πρέπει να ξέρεις ότι και η στιγμή της ένωσης δεν το ξέρεις. Δηλαδή, αν έχεις αλλάξει κάποιους συγκεκριμένο αριθμό συντρόφων, ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο σε ικανοποιεί στον έρωτα. Μπορεί να πει σε κάποιον ο οποίος δεν σε ικανοποιεί. Μπορεί κάποια άλλη γυναίκα να την ικανοποιεί πλήρως και εσένα καθόλου. Αυτό δεν μετράει στη ζωή. Γιατί στη σχέση λένε ότι μετράει πάρα πολύ. Η πραγματική και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων περιλαμβάνει και τη σαρκική επαφή. Και ειδικά ο άντρας κοντά σου πραγματικά, συναισθηματικά, μπορεί να έρθει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μπορεί οι γυναίκες να είμαστε πιο κεφαλικές, αλλά ο άντρας δεν έρχεται ποτέ πραγματικά κοντά σου αν δεν ενωθεί μαζί σου ερωτικά. Εσύ που είσαι μικρή, είσαι και κούκλα, σε πλησιάζουν σίγουρα κάποιοι άντρες και θέλουν να κάνετε σχέση. Όταν τους λες ότι να σου πω, εγώ έρωτα μαζί σου θα κάνω μόνο όταν θα με παντρευτείς. Πώς αντιδρούν? Δεν φεύγουνε κάποιοι? Εντάξει, δεν απαντάω ακριβώς έτσι, αλλά όταν βλέπω η πρόθεση του νεαρού, για παράδειγμα, πώς είναι για να κάνει κάποια σχέση μαζί μου ή μου κάνει κάποιο φλερτ ή κάποιο καμάκι, οτιδήποτε, εκεί καταλαβαίνω, εκεί ξέρετε, όλοι μας έχουμε ορμές, όλοι μας έχουμε τους πειρασμούς. Ναι, όχι πειρασμούς, τις υπέροχες σεξουαλικές μας ορμές, που είναι υπέροχες, και απολύτως φυσικές, δοσμένες και από το Θεό, αφού πιστεύετε στη θρησκεία. Δεν νομίζω ότι μας έκανε να τις έχουμε για να τις καταπιέσουμε, μας έκανε για να κάνουν παιδιά, να έχουμε, να είμαστε γης. Ενώ, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ενώ όταν, ας πούμε, σου αρέσει κάποιος και θέλεις κάτι να γίνει με αυτό το άτομο. Ναι, υπάρχει αυτό το φλερ το λεγόμενο, ναι, μου αρέσει, σου αρέσω και αρχίζει και γίνεται κάτι εκεί πέρα, ναι. Και? Λοιπόν, εκεί πέρα είναι πολύ εύκολο να πας και πιο μέσα, ενώ να κάνεις την σεξουαλική έρωτα, επαφή κιόλας. Ναι, και? Να κάνεις έρωτα. Εσύ το σταματάς εκεί? Το σταματάω γιατί καταρχάς δεν είναι ο σκοπός μου, ενώ για ποιο λόγο να κάνω αυτόν τον άνθρωπο έρωτα? Για να ολοκληρώσω αυτή τη σχέση. Αυτός έρχεται σε μένα για να πάρει τι? Να πάρει το σώμα μου. Αν είναι υγιής, αν θέλει να κάνει υγιής σχέση. Ή θέλει κάτι σοβαρό μαζί μου. Αν είναι υγιής η σχέση, έρχεται για να τα πάρει όλα. Να πάρει την επικοινωνία, τον έρωτα, το σεξ, το γάμο, το παιδί, τα πάντα. Αν, εντάξει, μπορεί και κάποιος να έρθει μόνο για να κάνει σεξ μαζί σου. Μπορεί να συμβεί. Αλλά αν είναι υγιής η σχέση, έρχεται για όλα. Αν εσύ, όταν εσύ λοιπόν τον απομακρύνεις και δεν θες να του δώσεις αυτό το κομμάτι, το οποίο για τον άντρα είναι το πιο σημαντικό. Ναι, είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι από τα πολύ σημαντικά για τον άντρα αυτό. Γιατί αλλιώς θα πάει μαζί σου και μετά και με πολλές ακόμα στο γάμο. Εσύ πώς θα αντιμετωπίζεις αυτό? Από ποια άποψη, πώς το... Δηλαδή... Πώς συμπεριφέρομαι, πώς το... Όταν βλέπεις ότι αυτός που έχει ερωτευτεί εσύ και σε έχει ερωτευτεί, θέλω να συνεχίσει και ότι αν δεν συνεχίσει, ίσως να πάει κάπου αλλού. Αυτό δεν σε πονάει, δεν σε στεναχωρεί, δεν σε δυσκολεύει στη ζωή.
Κοιτάξτε, μου έχουν τύχει μετά από τότε, μέσα στα, ναι, στο χρονικό διάστημα μετά τα 18 μου, μου έχει τύχει να έρχονται, ναι, ωραία άτομα στη ζωή μου, ναι, ας πούμε. Ναι. Και μου έχει τύχει, ας πούμε, να νιώσω και κάτι, ναι, ξαφνικά, ναι, έτσι. Αλλά επειδή καταλαβαίνω πού μπορεί να πάει αυτό, σκέφτομαι τώρα, εγώ σαν Χριστίνα, ναι, σαν καταλαβαίνεις πού μπορεί να πάει, τι εννοείς, ότι μπορεί να κοιμηθείς μαζί τους. Ότι αν, ας πούμε, απαντήσω σε κάποιο στο φλερτ, ναι, ναι, και συμπεριφερθώ αντίστοιχα. Ναι. Ξέρω ότι ίσως κάποια στιγμή μπορεί να προκύψει κάτι παραπάνω. Ναι. Και εκεί τι κάνεις, φεύγεις. Γιατί ο άνθρωπος, όταν αρχίζει και αισθάνεται το λεγόμενο πάθος, ναι, ναι, επειδή είναι σε συναισθηματικό επίπεδο, ναι, είναι πολύ δύσκολο να ελέγχει τον εαυτό του. Γιατί πρέπει να καταπιεστείς να τον ελέγξεις όμως. Δεν πρέπει να φας αυτή την καταπίεση εν έτη 2012 και να μην ζήσεις, να απολαύσεις αυτό που σου έδωσε ο Θεός, δηλαδή τη σεξουαλική ορμή, την ένωση με τον άντρα. Mm-hmm. Καταρχάς, υπάρχουν κάποιοι πνευματικοί κανόνες κιόλας που συμβαίνουν κατά την σεξουαλική επαφή. Είναι αυτό που είπαμε και θα υποστηρίξω, ότι γίνεται διαφήκη εκείνη τη στιγμή μεταξύ δύο ατόμων. Να. Γίνονται ένα. Γίνεται ανταλλαγή αίματος, γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών. Δηλαδή, ό,τι είχε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του, το έρχεται στη ζωή μου, στη δική μου ζωή. Και όχι μόνο από την πνευματική άποψη, έτσι. Αν παρατηρήσετε, πολλοί άνθρωποι... Αλλά μπορεί και να μην γίνει ανταλλαγή πληροφοριών. Ενώ στο DNA μας... Ναι, μπορεί είναι... και να μην γίνει η ανταλλαγή. Υπάρχουν και σύγχρονα μέσα για να μην γίνει η ανταλλαγή πληροφοριών. Α, εννοείται να... τα... Οι προφυλάξεις. Μπορεί να γίνει, χωρίς να γίνει ανταλλαγή πληροφοριών. Ναι, αλλά... Αυτό λέω. Ήθελα να πω ότι στη σημερινή ναι, κοινωνία καταλαβαίνω ότι είναι σπάνιο αυτό το πράγμα. Είναι σπάνιο. Ναι, αυτό που είναι λέμε σπάνιο, σήμερα. Πολύ σπάνιο. Αλλά αυτό που θέλω να πω ότι... Πρώτα απ' όλα, επειδή ζούμε έτσι, δεν σημαίνει ότι είμαστε καλύτεροι. Δεύτερο είναι ότι είναι και ο στόχος που βάζει ο καθένας άνθρωπος στη ζωή του, mm-hmm, επίσης. Και τρίτο, ότι ο κάθε άνθρωπος πρώτα απ' όλα θέλει να είναι ευτυχισμένος. Έτσι, γιατί ακόμα... και εγώ μπορώ να πω για τη ζωή, δική μου ζωή, ότι είμαι ευτυχισμένη και μέσα σαν προσωπικότητα είμαι ολοκληρωμένη. Mm-hmm. Μπορεί να μην είμαι πετυχημένη σε όλα στη ζωή μου. Είσαι ολοκληρωμένη, δεν σου λείπει η σχέση με έναν άντρα. Ναι. Δηλαδή, εσύ δεν είχες ποτέ σχέση με ποτέ, άντρα. Ναι, ποτέ. Από τότε που γεννήθηκες, ναι, δεν έχεις έρθει ποτέ σε ερωτική ποτέ, επαφή. Ποτέ. Εσύ νιώθεις ολοκληρωμένη μέσα, ναι, σου, ναι, και δεν σου λείπει αυτό το κομμάτι. Όχι, όχι. Δεν μου λείπει, δεν αισθάνομαι ότι... δεν είμαι ευτυχισμένη γιατί δεν έχω αυτό το κομμάτι. Δεν στερούμε αυτό. Μάλιστα. Μπορεί επειδή είχα σκεφτεί από 12 μου, έτσι. Μπορεί γι' αυτό σκέφτομαι. Μάλιστα. Και μέχρι σήμερα. Και αισθάνομαι ότι είμαι ολοκληρωμένη σε αυτό. Μάλιστα. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Ναι. Είναι καλό να συζητάμε και να ακούμε διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές προσεγγίσεις της θρησκείας, του χριστιανισμού. Νομίζω ότι αυτός ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων ήταν ένας πολύ ενδιαφέρον διάλογος, ειδικά μεταξύ γυναικών. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σας πω το διαγωνισμό και ήρθε μεγάλη ώρα. Το λέω ειδικά για σένα που έκλαιγες, που είδες το Ρόκο πριν, που ήρθε να με χαιρετήσει. Εσύ που έκλαιγες. Εσύ που έκλαιγες. Έρχεται. Λοιπόν, σε 44 λεπτά η κλήρωση. 90-11-51-51-51 για τα 1000 ευρώ. Για τα 1000 ευρώ. Και το καταπληκτικό πλυντήριο από το κατάστημα του κυρίου Καρόνι, ο οποίος μας δίνει τα δώρα και έχει και εξαιρετικές τιμές στο κατάστημά του. 90-11-51-51-51. Διαφημίσεις σε λίγο. Στέλιος Ρόκος. Και τώρα, φίλες και φίλοι,
με τις μπαλάντες του, έκανε πάρα πολλές καρδιές να χτυπήσουν. Είναι ανατρεπτικός, είναι ροκ, είναι ασυμβίβαστος, ζει τη ζωή που ονειρεύτηκε. Στέλιος Ρόκος! Δυο μάτια θλιμμένα, ψυχές στο κενό. Που θα σε που θα με μετά από καιρό. Και θυμάμαι, θυμάμαι, χειμώνας βροχή. Να στέκομαι εδώ κι απέναντι εσύ. Το πόσο σε θέλω είναι κάτι απλό. Δεν θα κλάψεις πάλι. Δεν θα κλάψεις πάλι μόνο τώρα. Πριν έπεσε κλάμα, Τόνι. Τι κάνεις? Εσύ? Τι κάνεις εκεί με το ρέμο, τι χαμός? Πολύ ωραία. Πολύ. Ετοιμάζεστε, θα γίνει χαμός, γιατί είναι, λένε ότι είναι το σχήμα της χρονιάς. Υπάρχει πολύ ωραία χημεία, έτσι, πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολύ αγάπη. Έχεις ξαναδουλέψει? Όχι, αλλά γνωριζόμαστε χρόνια. Πρώτη φορά δουλεύετε μαζί. Ναι. Ταιριάζεται, θα γίνει χαμός. Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζεσαι με κάποιον που θαυμάζεις, που σου αρέσει σαν τραγουδιστής, που σου αρέσουν τα τραγούδια του. Ας πούμε τώρα, ένα πρόβλημα που έχω με τον Αντώνη είναι ότι πρέπει να αφαιρέσω πολλά τραγούδια από το πρόγραμμά μου που έλεγα δικά του. Να σου πω, λέω να ξεκινήσουμε ανάποδα, μην παίξουμε το βίντεο που έχουμε κάνει. Το ρέμο θέλω να το παίξουμε, τη δήλωση που έκανε για το Ρόκο τώρα που ετοιμάζονται. Τι έχει πει? Είναι ένα παιδί που, ένας καλλιτέχνης που το γνωρίζω αρκετά χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε. Τυχαίνει να καταγόμαστε και από το ίδιο μέρος. Είναι ο κοινός τόπος καταγωγής μας, η Λίμνος. Θέλω να πιστεύω ότι θα μοιραστούμε πολύ όμορφες στιγμές το χειμώνα. Γιατί ο Στέλιος ο Ρόκος είναι ένας αιώνιος έφηβος και ένα παιδί που αρνείται να μεγαλώσει. Οι πλάκες του και ο χαβαλές που κάνουμε συνεχίζει να είναι, λες και είναι 15 χρονών παιδί. Άσχετα που έχει φτιάσει τα 27 τώρα ήδη. Ήδη θεωρώ ότι οι σχέσεις μας είναι πάρα πάρα πολύ όμορφες και μουσικά μοιραζόμαστε τις ανησυχίες μας. Και βέβαια σε αυτό τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται θα φροντίσουμε ο καθένας από την πλευρά του και με τα τραγούδια του και με τις μουσικές αδυναμίες που έχει ο καθένας μας να κρατήσουμε συντροφιά τον κόσμο που θα έρθει και θα θελήσει να περάσει κάποια βράδια μαζί μας. Εγώ να του ευχηθώ να είναι πάντα καλά, να είναι γερός. Με τον Στέλιο τον Ρόκο, πέρα από συνεργάτες, τίνουμε να γίνουμε και φίλοι. Κάνουμε και παρέα εκτός μαγαζιού. Αυτό σημαίνει ότι ταιριάζουν τα χνότα μας. Εγώ να το ευχηθώ τα καλύτερα. Και τι να πω, μόνο υγεία να έχει αυτός και οι οικογένειές του, γιατί είναι και πολλές οικογένειες που έχει κάνει. Τι να πω, ξέρω κάτι πρέπει να πω κι εγώ. Αγάπη, αγάπη και ευτυχία και υπομονή και μαζί θα τα περάσουμε, φιλαράκι μου, και τα καλά και τα κακά. Όλα θα περάσουμε μαζί. Καλό χειμώνα. Κάνεις και παρέα με το ρέμο? Κάνετε παρέα? Κάνετε είμαι παρέα. Είμαι και άνθρωπος, δεν ακούω, μιλάω πιο δυνατά. Θα τον χαλάσει και το ρέμο. Δεν τον χαλάει ο ρέμος. Θα τον χαλάσει. Παιδί μου, ο άνθρωπος είναι 100 χρόνια ήταν με τη Ζέτα, αλλά 100 χρόνια είναι τώρα, πώς τη λένε την άλλη, την κοπέλα, την κούκλα που έχει, δεν την Ιβόνη. Δεν τις παντρεύεται, τις κροϊδεύει, κατάλαβες. Έλα. Πώς. Θα τα πούμε αυτά, όλα να τα πούμε. Όπως λέει αυτός. Πάει, θα τον καταστρέψεις. Εκτός που τα κροϊδεύει τα κορίτσια. Πόσα χρόνια ήταν με τη Ζέτα, για πες. Ξέρω εγώ. Πολλά. Την παντρεύτηκε. 8 ήταν, ήταν τα άπειρα χρόνια. Και τώρα τα άπειρα χρόνια με την Νικολέτα την παντρεύτηκα. Σκέψεις και χαιρετίσματα. Να σου πω. Αυτός είναι πολλά χρόνια με τις κοπέλες του. Κάποια στιγμή θα αποφασίσει να παντρευτεί. Τις κορόιδευε όλες, δεν τις παντρεύει. Εσύ και τις παντρευόσουνα και έφευγες μετά από 2-3 χρόνια. Με διώχνανε, με διώχνανε. Σε διώχνανε. Δεν με θέλω. Ας τα σάρκα τώρα. Να τα ακούς αυτά, να μην νομίζω ότι σου. Τώρα άσε τώρα που σε διώχνανε. Πάρε τηλέφωνο την Νικολέτα και πες ποιος έδιωξε τον άλλο. Φίλες είστε. Πάρε. Τώρα θες να πεις ότι έχεις κάνει 3 γάμους, 4 παιδιά και σε έχουν διώξει όλες. 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 Να σου πω, αφού έχω διαβάσει και συνεντεύξεις σου. Λέω ψέματα εκεί. Τώρα την αλήθεια θες να πούμε. Αλήθεια σε διώχνανε, αποκλείεται. Εσύ έχεις πει ότι όταν μου τελειώνει ο έρωτας δεν μπορώ να συνεχίσω. Εσύ τα έλεγες αυτά. Ναι, να συνεχίσω ερωτευμένος. Θα μπορούσα να συνεχίσω και ξέρεις. Τέλος πάντων, θες να ψάξουμε αυτό το θέμα τώρα να είναι λίγο δύσκολο.
ξέρω εγώ. Πέρασες. Θέλω να μιλήσουμε για έρωτα γενικότερα. Πώς αντιλαμβάνεις εσύ τον έρωτα και την αγάπη? Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Εσύ λες ότι όταν μου τελειώσει ο έρωτας, σε μια σχέση γάμος ό,τι να είναι, ναι, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω. Όταν μου τελειώσει αυτό το, ναι, το κάτι. Και τι κάνεις εκεί, δηλαδή? Εκεί χαλάει το θέμα λίγο. Δεν μπορώ να προσποιούμαι, αυτό είναι το θέμα, κατάλαβες. Δεν μπορώ να ζω με έναν άνθρωπο που μοιραζόμαστε ψέματα αντί για αλήθειες. Ας πούμε, την Νικολέτα, τον τελευταίο χρόνο περνάω φοβερές στιγμές. Γιατί, ναι, είμαι ξανά με έναν άνθρωπο, δεν ζούμε μαζί. Δεν σου κάνω πλάκα. Τη χώρισε την κοπέλα, έφυγε από έκανε ένα παιδί. Είμαι δίπλα και τώρα ξαναπερνά τα μάτια μου, τα ξέρεις όλα. Είμαι δίπλα τη. Είμαι δίπλα τη συνέχεια. Απλώς δεν κοιμόμαστε μαζί. Δηλαδή είμαι δίπλα τη συνέχεια. Γιατί είναι η γυναίκα που αγαπώ πολύ, είναι η γυναίκα που θαυμάζω πολύ, είναι η γυναίκα που έχει κάνει τη Μέλια που πεθαίνω. Πόσο χρονών είναι? Η Μέλια είναι το πιο μικρό σου παιδί. Το τελευταίο, ναι, 4,5. Το οποίο έσπασε το χεράκι του πριν 15 μέρες και είναι με γύψο. Τη γυναίκα αυτή, την κούκλα, ας πούμε, τη Νικολέτα, ναι, λέω τώρα, μία από τις γυναίκες της ζωής σου, τη Νικολέτα, που είναι και καλονή. Λες ότι είμαστε φίλοι, κούκλα, έχει τη Μέλια κλπ. Έτσι. Όταν τη βλέπεις μετά... ξέρω εδώ, να μιλήσουμε τώρα για τις... Όταν τη βλέπεις μετά από καιρό, την κάθε γυναίκα, ρε παιδί μου, που έχεις, τη βλέπεις μετά από καιρό και δεν είσαι τώρα σε σχέση, γιατί διάβαζα ότι χώρισες, δεν θα σε ρωτήσω συγκεκριμένα, αλλά πρέπει να είσαι σύγκλη. Με την καινούργια είμαι, με την καινούργια. Με την Κατερίνα καινούργια είσαι. Αλήθεια, λες. Πλάκα, μα είναι φοβερό, λοιπόν, είμαστε πολύ φίλοι για τώρα. Όταν λοιπόν. Σταμάτα, μην με προκαλείς. Να σταματήσω. Δεν θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα. Δεν μπορώ μαζί σου, δηλαδή, θέλω... μου λες ονόματα. Θέλω να κάνω πλάκες. Λοιπόν. Και τι βλέπεις, δεν την επιθυμείς? Δηλαδή, κοιμάσαι εκεί στο σπίτι, βλέπεις την κόρη, δεν επιθυμείς να κοιμηθείς και μαζί της? Όχι. Ενώ, να σου πω κάτι, δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί να είναι ψυχολογικό δικό μου, ρε παιδί μου. Όταν τελειώνει, αυτό τελειώνει, δεν ξανάρχεται. Και δεν μπορώ να σου λέω να ζω με έναν άνθρωπο και να μοιραζόμαστε ψέματα. Τώρα με την Νικολέτα, ας πούμε, να. Προχθές, ας πούμε, γνώρισε ένα παιδί. Ναι. Και συζητάγαμε πολύ ώρα γι' αυτό. Συμβουλεύω και... Αλλά δεν νιώθω ζήλια, γιατί δεν έχει φύγει το ερωτικό. Αλλά την αγαπάω το πιο πολύ τώρα. Δεν νιώθει ζήλια? Όχι. Ούτε αυτή. Ναι. Δηλαδή, μη σου φάνει παράξενο να ξαναμείνουμε μαζί και γεράσουμε μαζί. Αλλά θα έχουμε... Πρέπει να διευθετήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Πώς θα βγαίνουμε, τι ώρα. Συγγνώμη. Έχεις χάσει κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή σου. Έχεις χάσει κάτι σημαντικό στη ζωή σου. Έχεις χάσει αυτό που δεν μπορώ να στο περιγράψω πόσο μεγάλο και δυνατό και αδιανόητο είναι. Που μπορεί να είσαι πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο και αυτό δεν είναι πάντα στην κόρυφωσή του, έτσι. Είναι αυτό που λες, ότι κάποια στιγμή έρχεται, βαλτώνει, μετά ξαναγεννιέται, ξαναβαλτώνει. Είναι ο γάμος είναι αυτό. Ναι. Που λέει, παιδί μου, όμως, μετά από πολλά χρόνια, εάν ερωτεύεσαι τον άνθρωπο από την αρχή, δεν συγκρίνεται αυτή εσύ η ένταση. Εσύ πώς το κάνεις αυτό, ρε. Δεν συγκρίνεται αυτή η ένταση με την πρώτη στιγμή και αυτό δεν το έχεις ζήσει ποτέ. Δεν το έχω ζήσει, όχι. Για πες πώς είναι, πώς είναι. Για πες μου εσύ που ξέρεις. Πώς είναι. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το συγκρίνεις με τον έρωτα, με την ένταση του έρωτα που νιώθεις μετά από 1, 2, 3 χρόνια. Είναι πολύ συγκλονιστικό. Αλήθεια. Ναι. Για πες. Εσύ θέλω να μου πεις, που δεν το έχεις ζήσει. Εσύ θέλω. Εσύ θα μας πεις, γιατί εγώ δεν το έχω ζήσει αυτό. Μίλα μου, μίλα μου, πες μου. Δεν θες να το ζήσεις αυτό το πράγμα, αφού πας εσύ και κάνεις παιδιά, παντρεύεσαι και τις χωρίζεις. Δεν έχεις ανάγκη. Με χωρίζουνε, στο ξαναλέω. Με χωρίσαν όλες, δεν με θέλαν μετά. Και φταίνε όλες αυτές. Λοιπόν. Να σου πω, οι γυναίκες δεν χωρίζουν τόσο εύκολα, βρε Στέλιο μου. Πρέπει να σου πω κάτι. Αυτό δεν θες να δοκιμάσεις κάποιος να το ζήσεις στη ζωή σου, δηλαδή αυτό το... Αυτό που δεν το έχει ζήσει. Αυτό δεν το καταλαβαίνω καν αυτό που μου λες, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνεις πώς είναι. Δεν το έχω ζήσει πώς είναι. Ξέρεις γιατί δεν το καταλαβαίνεις? Γιατί πάνω στην πρώτη δυσκολία, στην πρώτη καμπή... Ναι, την κοπανάω. Χάντινα. Ναι. Έτσι με έχεις κόψει. Πάνω στην πρώτη καμπή κάνεις βλακίες, μάλλον. Ναι, κάνω χαζά.
Δεν θέλω να εντρυφήσω, αλλά κάζω ότι κάνεις χαζά. Αν, για να αλλάξω και κλίμα, γιατί αρχίζω και βαριέμαι με αυτά που μου λες. Εγώ πάλι καθόλου. Ναι, ναι, ναι. Βαριέστε. Ό,τι πει το κοινό. Και θέλω να σου πω ότι δεν είναι δικό μου κοινό. Είναι και δική σου, από το fan club σου. Θέλετε λοιπόν να ακούσετε τη συζήτηση? Ωραία. Άντε τώρα να αλλάξει θέμα. Θέλω να σου πω κάτι, έτσι. Έλα. Που το κρατάω και καιρό και δεν στο έχω πει. Αν ήξερα ότι με το Σμαράγδια και Ρουμπίνια, ναι, θα ερωτευόσουν τον Ευαγγελάτο, δεν θα το έγραφα. Τόσοι άντρες, τόσοι άντρες, τόσοι άντρες. Θα τον άσχημο πεις και βρήκες. Για πες. Τα Σμαράγδια και Ρουμπίνια. Τι σου θύμισα τώρα. Αχ, αχ, θα φύγουμε weekend, ναι, και πρέπει να του πω να το βρει, να μου το βάλει στο αυτοκίνητο, βρε, να θυμηθούμε πάλι αυτές τις στιγμές τις πρώτες. Έτσι ξαναρωτεύεσαι με τον Νίκο, βάζετε τα Σμαράγδια και Ρουμπίνια, πες το μου αυτό. Και ψάχνω τραγούδι, ψάχνω τραγούδι για να έχω έτσι, να ζωντανέψω. Για πες μου τώρα, πώς τα καταφέρνεις. Δηλαδή, και είμαι τόσο όμορφο. Θέλω να σε ρωτήσω για την κρίση. Εγώ με τον Ευαγγελάτο. Έχουμε τρία παιδιά και μεγαλώνουμε. Είδες. Εντάξει. Εσύ που έχεις τέσσερα. Να σου φέρω άλλα δύο να κάνεις πέντε. Τι κάνεις ακριβώς. Δηλαδή, συγγνώμη. Δεν σου έχει τύχει τώρα με την κρίση. Εντάξει. Και εσείς οι τραγουδιστές, μια είστε στα πολύ πάνω σας, μια είσαστε λίγο πιο cool. Να ζορίζομαι. Να έχεις τύχει να ζοριστείς με τέσσερα παιδιά. Πολύ, πολύ. Πώς ζεις τόσες οικογένειες? Ζεις και τις γυναίκες. Εντάξει, κοιτάξτε, τα δύο μου παιδιά. Να σου πω, δεν θα με αποσυντονίσετε εσείς αυτό το κοντρόλ. Διότι τώρα πρέπει να είμαι σε γρήγορση, παίρνω συνέντευξη, δεν θα μου βάζετε. Ο Δημήτρης και ο Ανδρέας είναι μεγάλα παιδιά και τα καταφέρουν και μόνοι τους πια. Δηλαδή, αρχίζω και έχω χαλαρώσει πολύ οικονομικά από εκεί. Αλλά εντάξει, είναι δύσκολο. Κάτσε, παιδιό μου. Υπήρχε στιγμή που ζούσες τέσσερα σπίτια? Όχι. Πόσα, ο Δημήτρης εδώ και πέντε χρόνια ζει από μόνος του. Ναι, αλλά δεν υπήρξε στιγμή που... Ναι. Η Μέλια, ας πούμε, δεν ήταν. Ναι. Είναι τεσσάρων, καταλαβαίνεις. Βγάζουμε το ένα. Ναι, αλλά παιδιά είναι και αυτά. Κάτι αυτό, κάτι πατέρα δώσε αυτό. Άκου, είμαι πάρα πολύ... Δηλαδή, τη βγάζουμε πολύ λίγα, εγώ προσωπικά. Το μόνο που με νοιάζει είναι να είμαι γερός και να μου περισσεύουν λεφτά για να είναι όλοι καλά. Και είναι πολύ. Είναι λαός, παιδί. Ναι, τέλεια. Αν με ρώταγες πριν 15 χρόνια, ξέρω εγώ, είχα τις πολλές ανασφάλειες και τύψεις και ενοχές που δεν τα κατάφερα καλά. Και τώρα που έχουν μεγαλώσει τα παιδιά και που έχω τέτοια σχέση μαζί τους, είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί αυτό έχει σημασία, το πώς είμαι εγώ με αυτά. Κατάλαβες. Άσχετα αν τα έχω κάνει κόλλος και αν δεν είμαι καλά με το... σαν το παράδειγμα, σαν το καλό παράδειγμα για να με πας σπίτι, ας πούμε, να με δείξει τη μαμά σου. Στο πάθηκα ένα κεφαλικό, για να είναι και μεγάλη γυναίκα. Ναι. Αλλά εντάξει. Ποιον ερωτεύτηκες, μαμά το Στέλιο, να στο πέρα να το γνωρίσει. Συμπεθέρα. Συμπεθέρα. Με τρεις γάμους και τέσσερα παιδιά μου ήρθε. Ναι, δεν είναι εσύ καλό. Δεν είναι καλό. Να ξαναπαντρευτείς. Πώς. Ποια να σε πάει σπίτι τώρα, να εκκλησία, σε παρουσιάσει. Εμένα μου αρέσουν οι εκκλησιαστικοί γάμοι. Α, δεν σ' αφήνει η εκκλησία σου. Τρεις γάμους και έγεσαι στην εκκλησία. Υπάρχει και το δημαρχείο, Στέλιο μου. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Δεν είναι ωραίο. Εγώ πιστεύω πολύ στο γάμο. Θέλω να είναι, ξέρεις. Δηλαδή, συγγνώμη. Το ότι πιστεύεις στο γάμο το έχουμε καταλάβει. Ναι, πολύ, πολύ. Φάνηκε στην πορεία σου. Αυτός δεν πιστεύει σε μένα. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Αυτό με το γάμο, γιατί το έχεις, πώς το έχεις έτσι, ρε παιδί μου? Κοίταξε, μια φορά ήθελα να παντρευτώ. Που ήθελα, έτσι. Εντάξει, δεν έκατσε καλά. Με την Νικολέτα, ας πούμε, το είδαμε σαν χάπεν. Γιατί, ας πούμε, η Νικολέτα δεν πατάει στην εκκλησία. Δεν τα έχει καλά με την εκκλησία. Το εκκλησάκι εκεί με τα άλογα, όπως το είχαμε. Το ξέρω τι είχε. Χάνει τέτοια. Όπου γάμο η χαρά. Όπου γάμο η χαρά. Και η Τατιάνα πρώτη. Ωραίος γάμος. Δεν ήταν τέλειος. Γι' αυτό και έγινε. Δεν έγινε. Δεν θα ξαναπαντρευτείς, βέβαια. Τελείωσε. Δεν με αφήνει ο παπάς. Κάτσε ρε παιδί μου να κάνουμε μια αίτηση, μπας και γίνει καμιά εξαίρεση. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ξεκόλα μωρέ τώρα από αυτά. Τώρα βαριέμαι, αρχίζω και πλήττω. Φτιάξε κανένα άλλο θέμα, θα γουστάρουμε. Έλα. Βαριέται και πλήττει, λέει. Μάλιστα. Να είδες, αυτό γίνεται, καταλάβες. Μόλις
Το παρατραβάμε. Είσαι πάρα πολύ ωραίος καλεσμένος και το κοντρόλ μου λέει δεν πλήττουν καθόλου ούτε το κοινό και θέλουν να τα ακούσουν. Και να σου πω τώρα, βρε Στέλιο, επειδή αυτά τα ξέρουμε όλα για σένα, μια γυναίκα τώρα που θα είναι δίπλα σου. Τι πρέπει σχέση, να ξέρει. Σχέση, λέω, βρε παιδί μου, σχέση. Τι πρέπει να ξέρει, να μην με πάει στη μαμά της ποτέ. Περίμενε. Θα σε ρωτήσω σε λίγο γι' αυτό. Δώσε 1.000 ευρώ τώρα. Δεν έχουμε μόνο 1.000 ευρώ, έχουμε εδώ πέρα την Άρτα και τα Γιάννενα. Έτσι. Γιατί δεν τα δίνετε και στους καλεσμένους αυτά που έχουν έξοδα. Λοιπόν, έχουμε 1.000 ευρώ μετρητά. Πρόσεξε. Και ένα πλυντήριο. Θα σου έλεγα δε, επειδή εσύ 4 σπίτια έχεις να ζήσεις, να στείλεις μήνυμα και για το χιλιάρικο και για το πλυντήριο, ειδικά τόσα νοικοκυριά. Κάποιο πλυντήριο δεν τα δίνα πίσω. Δεν τα δίνα πίσω. Όταν χώριζα, τα κράταγα εγώ. Έχω 3 πλυντήρια, 3 φούρνους μικροκυμάτων. 3 πλυντήρια. Δεν μπορώ. Γιατί άμα αρχίσεις και τα δίνεις μετά. 90-11-51-51-51, 1.000 ευρώ και ένα πλυντήριο από τα καταστήματα Καρόνης. Θα κάνω 4. 90-11-51-51-51, σε πόσο εκκλήρωση, σε 18 λεπτά εκκλήρωση. Διαφημίσει. Ποιος θα κάνει το βήμα, ποιος, ποιος θα ανοίξει την πόρτα, ποιος, ποιος θα πει όσα νιώθει, ποιος, να σπάσει σιωπή. Ποιος θα κάνει το βήμα, ποιος, ποιος θα ανάψει τα φώτα, ποιος, ας τολμούσες καρδιά μου, ναι, να είσαι μη σου λείψει τίποτα. Δεν μου λες, την ώρα που πηγαίναμε σε break, δεν μου απάντησες. Το χειρότερο, λες, για μια κοπέλα είναι να με πάει στη μαμά της. Ναι. Για ποιον, για σένα ή για την κοπέλα. Για τη μαμά της, συμπάθηκα μια καρδιά. Εντάξει, φτάνει τώρα όμως. Τι. Φτάνει ρε παιδί, μου, έχεις πρίξει αυτό τώρα. Πάμε βίντεο για την καριέρα του. Πάμε σε παρακαλώ, για τη ζωή της, ζωή και καριέρα, όλα μαζί. Θυμάμαι, χειμώνας βροχή, να στέκομαι εδώ κι απέναντι εσύ. Ανατρεπτικός, ασυμβίβαστος, ένας αντιστάρ με φωνή που σε ταξιδεύει. Αυτός είναι ο Στέλιος Ρόκος. Με τα τραγούδια του ερωτευτήκαμε, πονέσαμε και ζήσαμε μοναδικές στιγμές. Θεωρώ ότι είναι ένας απόλυτα ταλαντούχος άνθρωπος, ιδιαίτερος, γενναιόδωρος, πάρα πολύ γενναιόδωρος με τους συνεργάτες του. Γεννήθηκε στη Λίμνο, στο όμορφο περιβάλλον του νησιού, μεγάλωσε ήρεμος ψαρεύοντας και παίζοντας με τους φίλους του. Από μικρή ηλικία, μαζί με την κιθάρα του, άρχισε να ανακαλύπτει τη μεγάλη του αγάπη, τη μουσική. Κυνηγάει το όνειρό του και στην ηλικία των 15 ετών κάνει συναυλίες στην Αμερική, την Ευρώπη και το Ισραήλ, σαν κιθαρίστας δίπλα σε μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η αλήθεια στο ψέμα, το καλό στο κακό, θέλω πάντα για πάντα να σε έχω εγώ. Η ροκ εμφάνιση του νεαρού με τα μακριά μαλλιά, τα σκισμένα τζιν και τα σκουλαρίκια δεν περνάει παρατήρητη. Συνάδελφοί του, όπως η Πέγκη Ζήνα, μιλούν για έναν χαρισματικό άντρα με ιδιαίτερο χιούμορ. Σαν άνθρωπος πρέπει να πω ότι έχει τρομερό χιούμορ. Δηλαδή μπορείς να γελάσεις, να χτυπηθείς πάρα πολύ με το Στέλιο στην παρέα. Είναι λίγο σαν μικρό παιδί. Στέλιο, σ' αγαπάω πολύ. Θέλω να σου ευχηθώ να γράφεις τόσο όμορφα τραγούδια και να τα λες με αυτό το μοναδικό τρόπο. Δεν ξέρω αν έχει βγει κάποιος καινούριος ρόκος. Δεν νομίζω ότι θα βγει. Ποιος θα κάνει το βήμα, ποιος, ποιος θα ανοίξει την πόρτα, ποιος. Η πόρτα της επιτυχίας για μια μεγάλη καριέρα είχε ήδη ανοίξει. Δεκάδες τραγούδια, συνεργασίες που αγαπήθηκαν και δίσκοι που γίνονται αμέσως μόλις κυκλοφορούν, χρυσή και πλατινένη. Ποιος θα ανάψει τα φώτα, ποιος, ας τολμούσες καρδιά μου, ναι. Ο τρόπος που προσεγγίζει το κοινό, ο δυναμισμός και η ενεργητικότητά του πάνω στη σκηνή παρασύρει τους πάντες. Ο Δήμος Αναστασιάδης από την τελευταία του συνεργασία θυμάται. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παθιασμένος με αυτό που κάνει. Κάθε φορά που τον βλέπεις να ανεβαίνει στη σκηνή,
τον ζηλεύεις πραγματικά, με την καλή έννοια το ότι τα δίνει όλα, το ζει, είναι γεννημένος για αυτό το πράγμα, να τον σκέφτομαι πολύ συχνά και ότι μακάρι κάποια στιγμή ξανά να μας δοθεί η ευκαιρία να τα πούμε. Να ήσουν εσύ, ας μου λέγες έλα, έλα. Έχει μεγάλη δυναμία στο υποβρύχιο ψάρεμα, τα άλογα, στην καλή παρέα και τη θάλασσα. Το μόνο που μπορώ να του πω είναι ότι επιτέλους για να μάθει να ψαρεύει, να αλλάξει το δόλωμα, ας αφήσει το σκουλίκι το Αμερικάνο και ας πάει σε ένα φαράο, ας είναι λίγο πιο ακριβό. Μήπως πιάσει κανένα ψάρι να φάμε εμείς, γιατί είναι να λάδω στο τεράκι μας. Ένα καλοκαίρι σε μια θαλασσινή απόδραση, μια έκρηξη πάνω στο σκάφος που επέβαινε, προκαλεί φωτιά. Ο Στέλιος τον συλλεύεται με γκάβματα στο πρόσωπο και το σώμα και με κομμένα τα μακριά μαλλιά του. Είμαι δικό σου, είμαι δυο λέξεις μοναχά δικό σου. Ο ασυμβίβαστος χαρακτήρας του τον επηρεάζει και στις προσωπικές του σχέσεις, αφού ο έρωτας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ερωτεύεται έντονα, αποχωρεί όμως από μια σχέση όταν σταματήσει να τον καλύπτει. Ό,τι κι αν είμαι εγώ, ο άνθρωπος σου. Πιστεύει στο θεσμό του γάμου και δεν έχει διστάσει να παντρευτεί και να χωρίσει τρεις φορές. Τον πιο σημαντικό ρόλο στη ζωή του έχουν τα τέσσερα παιδιά του και οι όμορφες στιγμές που έζησε κοντά στις γυναίκες που αγάπησε. Ο ίδιος παραδέχεται ότι σαν πατέρας με τα μικρότερα παιδιά είναι αυστηρός και προστατευτικός, ενώ με τα μεγαλύτερα πιο χαλαρός. Είμαι το γέλιο, η σιωπή και ο θόρυβος σου. Φέτος το χειμώνα θα μοιραστεί την ίδια σκηνή μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, ενώ η νέα του δισκογραφική δουλειά ονομάζεται Ταυτότητα και περιλαμβάνει 13 τραγούδια, πολλά από τα οποία έχουν ήδη γίνει μεγάλες επιτυχίες. Δεν μου λες, συγγνώμη, τόση ώρα σου λέω, θα είσαι με το Ρέμο. Και δεν μου λες ότι θα είναι η αδυναμία μου μαζί σας. Δεν το λέω. Το κορίτσι μου. Την κρύβω. Το πουλέν μου. Η Φουρέιρα. Δεν υπάρχει, έτσι. Η λατρεία μου. Εκεί, ας πούμε, υπάρχει λόγος να τσακωθώ με το Ρέμο. Να. Συγγνώμη. Καταλάβες. Είναι κορίτσι αυτό. Όχι. Είναι πλάσμα αυτό. Διαστημόπλιο. Θέλω να σου πω ότι αυτή το πυρηνικό διαστημόπλιο το είχα δει από την πρώτη στιγμή. Και εγώ. Σε αυτό το σηματάκι που τραγούδαγε, που ήταν άλλες δύο μαζί. Και λέω, αυτό είναι διαστημόπλιο. Διαστημόπλιο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μάση, αυτό. Πόσο ταιριάζουμε, δεν μπορείς δεν να φανταστείς. Δεν υπάρχει. Ευτυχώς που είσαι γυναίκα, γιατί άμα είσαι άντρας θα σκοτώνομαι. Θα τσακωνόμαστε. Αυτό. Θα την φλερτάρεις. Συνέχεια. Ε, πεθαίνεις. Ασταμάτητα, δεν υπάρχει. Τι πεθαίνεις. Πεθαίνω, λιώνεις μην. Μπράβο. Σε αυτό. Παραδέχομαι. Αυτή τη γυναίκα να τη διαλέξεις. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Έχουμε εδώ ένα παλικάρι. Πού πας. Κάτσε, ντε. Κάτσε. Λοιπόν, εδώ έχουμε καταρχήν. Αχ, το διαγωνισμό να πω. Έχει 2 λεπτά, θα τον πω μία φορά. Έχει 2,5 λεπτά ο διαγωνισμός, προσέξτε. Και μπορεί να πάρετε τώρα και να είστε εσείς οι τυχεροί, γι' αυτό θα το ξαναπώ. Σε 2,5 λεπτά η κλήρωση για τα 1,000 ευρώ. 1,000 ευρώ μετρητά. Και τι άλλο έχουμε σήμερα. Έχουμε το πλυντήριο από τον κύριο Καρόνη. Παρακαλώ, σκίζει ο Καρόνης εδώ στην εκπομπή. 2 λεπτά και 6-5 δευτερόλεπτα γίνεται κλήρωση. Δώστε γρήγορα τα τηλέφωνα, δώστε τα τηλέφωνα. 90-11-51-51-51, δώστε τα τηλέφωνα. Και όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδε. Εδώ το παλικάρι μας. Δεν ερωτεύομαι μόνο εγώ με τα τραγούδια σου, Στέλιο Ρόκο. Όχι, μόνο εγώ. Πρόσεξε. Ήρθε και με παρακάλεσε και μου λέει. Μια πολύ μικρή αφιέρωση στην αγαπημένη μου με τραγούδι του Στέλιου μπορώ να κάνω. Ποιο μου ζήτησες, κάποιο μου πες, ένα μου πες. Το μόνο σου. Μόνο σου, δεν μου ζήτησες αυτό. Εντάξει. Κάτι με το πώς το είναι. Είμαι δικός. Είμαι δικός, μη μου τα αλλάζεις και το έχω βρει πάνω στο κοντρόλ. Είμαι το γέλιο, η σιωπή και ο. Στην κοπέλα μου την Ειρήνη που είναι από πάνω. Πού είναι η Ειρήνη. Α, εδώ είσαι. Δώσε την Ειρήνη. Λέει Ειρήνη πάνω, να ξέρεις ότι όσοι ερωτευτήκαν με τραγούδια μου, μείναν μια ζωή μαζί. Βαρετό. Για βάλ το λίγο, βάλ το λίγο, βάλ το λίγο να δούμε. Σε προειδοποιώ. Έλα Ειρήνη. Είμαι δυο λέξεις μοναχά δικό σου. Είμαι η αλήθεια η κρυφή. Το μυστικό.
γέλιο, η σιωπή και ο θόρυβος σου. Ό,τι έχεις κάνει πάλι. Εγώ στόπα. Λοιπόν. Τα έχουν πάθει κι άλλοι. Αν δεις το CD, έχω κάτω-κάτω με έχει οδηγίες χρήσης, δηλαδή δεν είναι, έχει manual. Το είναι δικό σου είναι ο αριθμός 5 στο νέο σου CD, το οποίο τα έχει σπάσει. Το νέο σου CD. Εσύ ποιο άλλο ήθελες να βάλουμε? Ναι. Αυτό καταρχάς. Αυτό πρώτα απ' όλα, το είμαι δικό σου. Και το άλλο που πες. Το θυμάμαι, φαντάζομαι. Λοιπόν, μπορώ να σε παρακαλέσω κάτι? Τι θες? Πολύ, πολύ. Επειδή εδώ έχουμε πάρα πολλά παιδιά από το fan club σου και επειδή αυτό τώρα Φουρέιρα, Ρέμος, Ρόκος θα τα σπάσει. Τόσο πολύ την κουστάρεις τη Φουρέιρα που τη βγάζεις αριστερά στην αφίσα. Πλάκα μας κάνεις. Ποιον πρέπει να πω πρώτα? Το Ρέμο. Το Ρέμο. Ναι. Ρέμος, Ρόκος, Φουρέιρα. Πρέπει... Φουρέιρα, Ρόκος. Και βάλουμε στη μέση, θα έχει ασφαλή. Φουρέιρα, Ρόκος και Ρέμος. Με τη Φουρέιρα κάνουμε ένα φοβερό ντουέτο. Με τη Φουρέιρα στο μαγαζί. Κάνεις ντουέτο. Τρελό τάγκο. Δίνεις ψυχή. Δίνεις όλους την ψυχή. Τάγκο σου λέω, με μαθαίνει και χορεύω, έχουμε πολύ φάση. Έχουμε πολύ γέλιο. Συγγνώμη. Θα σπάσω κανένα πόδι καμιά μέρα και θα τρέχουμε. Το τάγκο είναι ο χορός του πάθους. Ναι, παιδί μου, ξέρω. Πολύ πάθος λέμε. Πολύ πάθος. Πολύ. Πω, τι γίνεται. Μπορώ να σε παρακαλέσω κάτι? Θερμά. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε δώρο σε κάποια παιδιά από εδώ, να έρθουν δωρεάν σε ένα τραπέζι, καλό τραπεζάκι όμως. Θα πάρεις... Για να ακούσω τη φωνή δυνατά, μην καταπιέζεστε τη φωνή. Πιο δυνατά, δεν ακούω. Μάλιστα. Ένα... Θα πεις τον κύριο Παπαθεοχάρη... Θα το πεις εσύ τώρα ζωντανά, γιατί... Να κάνει σε... Δεν ξέρω πόσα παιδάκια μπορούμε να στείλουμε. Θα αλλά θα τον να κάτσουν σε τραπεζάκι. Ναι. Καλό τραπεζάκι όμως. Κανονίστε μεταξύ σας. Καλό, τζιτζί, VIP τραπεζάκι, καλό. Μπροστά, όχι γαλαρία πίσω στο Θεό. Ένα καλό τραπεζάκι αφού για κάποια παιδιά εδώ την εκπομπή. Τα λες με τον Κυριάννη, δεν τα λες? Εντάξει, δεν είμαι και κολλητή. Κυριάννη, καλημέρα. Θα τον πάρω όμως τον κύριο Παπαθεοχάρη. Οπότε ισχύει. Ισχύει. Μιλήσαμε χθες γι' αυτό. Αυτοί έχουν κλείσει τα τηλέφωνα για τα ρεζερβέ εδώ και καιρό. Γίνεται χαμός. Και μου λέει. Δηλαδή, αν κοίτα... θέλω να έρθω, δεν μπορώ να βρω τραπέζι. Θα έρθει στο καμάρι, είναι κατευθείαν. Δεν μου λέει. Θα βάλω μέσο. Πόσο στοίχημα βάζει. Θα σε βάλω μέσο σε ένα για να έρθω. Ξέρει πολύ κόσμο εκεί. Υπάρχει κάποιο που δεν ξέρει. Όλους ξέρω. Πάρω τον κύριο Παπαθεοχάρη. Πάρε τον Κυριάννη καλύτερα. Δεν μου λες αν αφιέρωνε εσύ τώρα ένα τραγούδι. Σε ποιον? Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό πρέπει να βρω τώρα. Δεν έχεις τώρα αυτόν τον καιρό σε ποιον αφιερώσεις, σε ποιον αφιερώσεις τραγούδι. Όχι. Δεν έχεις. Οχουτό. Οχουτό, δεν έχει μωρέ. Δεν έχει μωρέ. Καιρό τώρα, δεν έχει. Για το όπου είσαι εσύ, σε έχω δει. Εκεί για να σε φέρουμε εκεί στην παρέα. Να τι ωραία θα περάσουμε. Καιρό δεν έχει μόνο το Χρυσούλη να αφιερώσει τραγούδι. Ο Ρήγας μας βλέπει, ο Ρήγας κάτι ξέρει αυτός. Ποιος είναι ο Ρήγας, ποιοι είναι, ποιοι είναι όλοι αυτοί. Ποιοι είναι όλοι αυτοί που μετάς. Ρήγα, τι φέρουμε στο όπου το βράδυ με τα ρακιά. Για πες. Τι νέα, πώς πάει, τι λέει, τι καιρό θα κάνει Δευτέρα, ξέρεις. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι, εσύ είσαι άντρας που ζορίζεσαι άμα μείνεις λίγο καιρό μόνος σου. Ζορίζομαι, ναι. Γιατί δεν έχω μείνει και πολύ μόνος μου, αλλά τώρα έχω αποφασίσει να μείνω λίγο καιρό μόνος μου. Μην γελάς, ρε. Μα σου μιλάω σοβαρά. Έχω αποφασίσει να μείνω λίγο καιρό μόνος μου για να δω πώς είναι. Δεν είναι ωραία. Προς το παρόν. Αλλά εντάξει. Νομίζω θα τα καταφέρω, γιατί πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου. Αλήθεια, μην γελάς, μιλάω σοβαρά. Σου έχει πει κανείς ότι έχεις ωραίο γυαλιό. Όχι, αλλά είναι το συντομότερο ανέκδοτο αυτό το ναι. Κοίταξε, δεν είναι ανέκδοτο. Αλήθεια, σου μιλάω σοβαρά. Θα μείνεις λίγο. Ζορίζομαι λίγο.
αλλά θα τα καταφέρω. Η μάνα μου με έχει μάθει, ξέρεις, και μου έχει κάνει πολύ κακό αυτό. Δεν μ' άφηνε έτσι να μάθω έτσι από νοικοκυριό. Αν έκανα σιρτάρι, ρε παιδί μου, δεν το κλείνω, το κλείνω αυτή. Δεν μου λέγε δεν το κλείσε. Συγγνώμη, γι' αυτό ζορίζεσαι. Πολύ, τρελά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μα είναι και αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι. Εγώ το ξέρω ως γυναίκα ρομαντική, το πήγαινα. Αχ, μωρέ, θέλει μια αγκαλιά, μωρέ. Έχω. Εκεί το πήγα. Αλλά, του αγκαλιά λέω, έχω. Η μάνα μου με έχει μάθει το νοικοκυριό. Αγκαλιά έχει. Εννοείς σχέση να έχει γυναίκα στο σπίτι να σε περιμένει. Κοίταξε, ο έρωτας συχνάει το στομάχι, αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Να σου μαγειρεύει. Εγώ και τον νιώθω, ρε παιδί μου, όχι. Από εκεί ξεκινάει. Όταν νιώσω ερωτευμένος, είναι το στομάχι μου άστο. Δεν θέλω να πω τη λέξη. Άσχημα. Άρα δεν μπορείς αυτό του γυρνά σπίτι μπακούρι, κοιμάσαι μπακούρι στο κρεβάτι και δεν έχεις μια γυναίκα να σε φροντίσει το φαγητό σου. Ναι, βάλε μια αγγελία, έτσι όπως το λες, για αγγελία από κάτω. Είναι μια αγγελία. Ζητείτε ψηλή, ξανθιά. Θέλω ξανθιά. Ξανθιά θέλεις. Συγγνώμη, είχες ποτέ ξανθιά? Ποτέ. Δεν σε έχω για ξανθιά. Δηλαδή σε έχω. Θέλω να το δοκιμάσω, μήπως κάτσει. Τύπου πλατινέ. Τα είσαι βαμμένα τώρα, εσύ. Τύπου πλατινέ. Δεν είναι λες. Γιατί αν θες ξανθιά να πας... Πόσο όμορφη είναι έτσι, γιατί με βάλατε εκεί, δεν τα φώτα τα ωραία. Αν θες ξανθιά, να πας στη Μενεγάκη, τι κάνεις εδώ. Θα πάω στη Μενεγάκη. Και είναι και φίλη μου και την αγαπάω πολύ. Στην Ελένη, τι κάνεις εδώ. Κάναμε και βλακία την εταιρεία, γιατί πρώτα έπρεπε να πάω εκεί. Ό,τι και να κάνεις, σε μια μελαχρινή θα καταλήξεις. Σε σένα θα γυρνάω. Σε μια μελαχρινή. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Βάλε και αυτό το τραγούδι που ερωτεύτηκε τον Ευαγγελάτο να τον ερωτευτώ ξανά την αρχή. Πρέπει να κλείσουμε λοιπόν. Ωραία, ήταν, σ' άρεσα. Γέλασα τέλεια μαζί σου. Γέλασα πάρα πολύ. Είσαι απενοχοποιημένος πλήρως, κάνεις χιουμορ, δεν έχεις αυτά των καλλιτεχνών της μιζέργης. Ναι. Δεν μιλάμε για τα προσωπικά μου και αυτά, κάνεις την πλάκα σου, είσαι ωραίος. Εντάξει, είναι λίγο επικίνδυνη η τηλεόραση, γιατί καμιά φορά παραξηγείται αυτό που λες και είναι λίγο... Όχι, να μην φοβάμαι. Όχι. Σου έχω εμπιστοσύνη γιατί σ' αγαπάω. Επειδή δεν έχω πάει σε κανένα σχήμα. Ναι, ξέρω, αυτά τα λες παντού, όποιος και να έρχεται, αυτό λες. Όχι, δεν το λέω, δεν το λέω, στο δικό σου θα έρθω. Πρέπει. Ναι, γιατί αξίζει τον κόπο πραγματικά. Εντάξει. Νικητή, παρακαλώ. Άννα. Η Ταυλαρίδου. Άννα Ταυλαρίδου. Είχε οπόνο. Ταυλαρίδου. Σε είδε και έπεσε τάβλα, κυρία Ταυλαρίδου. Ορίστε και βγήκε Ταυλαρίδου. Ταυλαρίδου, η Άννα. Κατάλαβες. Βγήκε. Για το Στέλιο. Πάμε να δούμε και τον νικητή του πλυντηρίου. Έχουμε δεύτερο νικητή. Σοφία Θηδαίου. Ορίστε. Έντεχνη. Ήρθες και βγήκανε γυναίκες, κατάλαβες. Καλό απόγευμα, δεν μπορώ άλλο. Ποιος θα πει όσα νιώθει ποιος. Να σπάσει σιωπή. Ποιος θα κάνει το ποιος.